Να πάμε στη Φλόρινα τώρα, όπου τα προβλήματα και οι προοπτικές ανάπτυξης της Φλόρινας ήταν, Θεόφιλε, το θέμα σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Παρουσία του Προέδρου του Επιμελητηρίου Φλόρινας, του κ. Σάβα Σαπαλίδη, του κ. Χαρίτση, του Αναπληρωτή Υπουργού και φυσικά των δύο βουλευτών του Ακριτικού Νομού, του κ. Σέλτσα και του κ. Γιάννη Αντωνιάδη. Ναι, στο Υπουργείο Οικονομικών δεν ήταν μόνο ο κ. Χαρίτση, ο Αναπληρωτή Υπουργό, ήταν και ο κ. Λαβριανίδη. Εκ μέρου όμω από τη Φλόρινα ήταν οι δύο βουλευτέ, ο κ. Σέλτσα και ο κ. Αντωνιάδη. Επίση και ο πρόεδρο του Επιμελητηρίου Φλόρινας, ο κ. Σάβα Σαπαλίδη. Έγινε μια αναλυτική ενημέρωση τόσο στον κύριο Χαρίτση όσο και στον κύριο Αλαβριανίδη για το πώς πορεύεται σήμερα ο νομός Φλόρινας, ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση, ποιοι είναι οι προγραμματισμοί και οι προτεραιότητες από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής και όχι μόνο, ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει σήμερα το επιχειρήν σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας, αλλά επικεντρώθηκε η ενημέρωση στο επιχειρηματικό κομμάτι που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στην Φλόρινα, με δεδομένο ότι τα τελευταία χρόνια, τα δύο τελευταία χρόνια, οι δραστηριότητες που έχει αναλάβει από την πλευρά του το Επιμελητήριο Φλόρινας με μπροστάρι τον πρόεδρο, τον κύριο Σαπαλίδη, είναι σε τέτοιο βαθμό τόσο μεγάλες που ανοίχθηκαν ορίζοντες έξω και πέρα από τα στενά γεωγραφικά όρια. Να θυμηθούμε, Δημήτρη, ότι δεν είναι λίγες τις φορές που φιλοξενήθηκε ο κύριος Σαπαλίδης είτε στα δελτία ειδήσεων είτε στο φόρουμ της επικαιρότητας, όπου εκεί μας παρουσιάσει το επίπεδο συνεργασιών που έχει αναπτυχθεί εδώ και αρκετό καιρό με την Κύπρο και όχι μόνο, έτσι, και στο εσωτερικό της χώρας. Και εκεί είναι μια μεγάλη επιτυχία στην Κύπρο, γιατί πήγαν αρκετοί ως κόσμος για εργασία και είναι πολύ σημαντικό. Ναι. Συγκεκριμένα όμως έγιναν και κάποιες αναφορές όσον αφορά το κομμάτι αυτό το κενό που συνήθως παρουσιάζεται στο εύρος της Δυτικής Μακεδονίας και έχει να κάνει με το ΑΕΠ λόγω των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. Σε αυτό βέβαια δείχθηκε μια κατανόηση από την πλευρά των κυρίων Χαρίτση και Λαβριανίδη, αλλά αυτό είναι μια συνολική απόφαση της κυβέρνησης να δούμε τι μελιγενέσεις αυτό που χρόνια ολόκληρα καλά κρατεί. Επίσης να πούμε ότι μετά το τέλος αυτής της συνάντησης, οι δύο βουλευτές επισκεφτήκαν και το Υπουργείο Παιδείας, όπου είχαν μια αναλυτική συζήτηση για ενημέρωση από τον Υπουργό σε θέματα που άπτονται του κομμάτι της εκπαίδευσης σε επίπεδο νομού Φλόρινας.